Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Ένα έκτακτο βίντεο εμέσω ξεπακεταρίσματος, εμέσω εργασιών, γιατί έχει έρθει ένα mail το οποίο με έχει ενθουσιάσει τα μάλα. Η φίλη που το έγραψε είναι γνωστή σε μένα, μου έχει γράψει και άλλα email στο παρελθόν και είναι μια γυναίκα αξιοθαύμαστη, αξιοσέβαστη, η οποία κάνει ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή της έχει ονομάσει το σημερινό της email γνώση, ενημέρωση και επίγνωση. Κυρία Πετρίδου, καλημέρα σας. Χαίρετε. Για πολλωστή φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα. Χάρη σε εσάς και το κανάλι, έμαθα και μπόρεσα επιτέλους να ζω όμορφα και ποιοτικά αρχικά στην εργασία μου άλλαξα τμήμα απρόσμενα και είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι για σένα, γιατί στο παρελθόν μας είχες γράψει ξανά για την εργασία σου, τις ταλαιπωρίες από την εργασία σου. Είσαι και ένας άνθρωπος με αναπηρία και δεχόσουν παρόλα αυτά περισσόν μπούλινγκ, mobbing δηλαδή, bullying στον εργασιακό χώρο. Αρχικά στην εργασία μου άλλαξα τμήμα απρόσμενα και είμαι πολύ καλά. Βέβαια, η καλή εντός εισαγωγικών μου ασκούν μπούλινγκ, αλλά μου είναι παντελώ αδιάφορο. Τα κιλά μου μειώθηκαν αρκετά, μια και σταμάτησε η βουλημία και από 96 κιλά κατέβηκα 75. Μπράβο, αγάπη μου. Χαίρομαι πολύ για σένα. 21 κιλά έδιωξε. Μπράβο, 21 κιλά βάρο. Όσον αφορά τη σχέση που είχα με το συμμαθητή μου, που σας έχω πει στο παρελθόν, ήταν γεμάτη κόκκινε σημαίες. Σημεοφόρος ο Αγάς. Όταν πήγαινα σπίτι του, ένιωθω ως φυλακισμένη. Αδιάφορος, κοινικός, τσιγκούνης και απέσιος. Καρανάρκισος. Μπράβο. Αδιάφορος. Συναισθηματική παραμέληση. Κοινικός. Αδιαφορία έλλειψη συνέστησης. Τσιγκούνης. Βασικό χαρακτηριστικό αρκετών αρκισιστών. Και απέσιος. Εκείνο βέβαια που με φόβησε περισσότερο ήταν οι δύο καραμπίνες που είδα και το όπλο που είχε στο αυτοκίνητο. Μάζεβα, μάζευα, ώσπου κάποια στιγμή ξέσπασα. Το ξεντρόπιασα μπροστά στους γονείς του. Μήπω εννοεί τον ξεμπρόστιασε. Τον ντρόπιασε και τον ξεμπρόστιασε μπροστά στους γονείς του και λέγοντα του τα πάντα, έφυγα. Τον μπλόκαρα από όλα τα social, έκανα φορμάτ το κινητό μου και άλλαξα νούμερο σταθερού τηλεφώνου. Νιώθω ελεύθερη που έφυγε ο Δήμιος από τη ζωή μου, όμως με στενοχωρεί που αυτός ο άνθρωπος είναι πατέρας ενός μικρού παιδιού και ενώ εγώ όχι. Αναρωτιέμαι τι θα του μάθει και ποια εφόδια θα πάρει από αυτόν για τη ζωή του. Είναι μαύρη η μοίρα, δύσμηρη η μοίρα των παιδιών που γεννήθηκαν ατυχώς από ναρκισιστές γονείς. Μπορεί όμως και το παιδί αυτό να είναι survivor και να καταφέρει να ξεπεράσει την τοξική κληρονομιά και γιατί όχι και να ευδαιμονήσει. Το εύχομαι. Κλείνοντα, θέλω να σα ευχαριστήσω και πάλι, μια ό,τι έχω μάθει από εσά και το κανάλι ήταν βάλσα μου. Τον gut instinct μου χοροπίδαγε όταν τον έβλεπα. Η στάση του γεμάτη ανασφάλεια και κομπλεξιλίκια και πάντα μα πάντα έλεγα, όπα, αυτό το έχει πει η Θέκλα στο κανάλι. Παρατήρησε, έλεγα στον εαυτό μου, δράσε και φύγε. Έφυγα με αξιοπρέπεια, νιώθοντας αυτοπεποίθηση και ξέροντας πια πως η ενημέρωση, η γνώση και η εγρήγορση είναι τα μοναδικά όπλα που πρέπει σε παρόμοιες καταστάσεις να χρησιμοποιούμε άμεσα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με εκτίμηση το ονομάτες. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα που κατάφερες να φύγεις. Τώρα, αυτό που αναφέρεις, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε όπλο στο αυτοκίνητο, δεν γνωρίζω αν είχε άδειο πλοφορίας ή όχι και γιατί είχε όπλο. Και ότι είχε και δύο καραμπίνες, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με τον απέσιο χαρακτήρα του θα σε βάζει σε επικινδυνότητα, Ίσως να μην ήταν εξαιρετικά καλή ιδέα που το ξεμπρόστιασες και τον τρόπιασες μπροστά στους γονεί του με βάση την εκδικητικότητα που μπορεί να έχει ένας ναρκισιστής. Ε, νιώθω από το γράμμα που γράφεις ότι είσαι καλά, αλλά πρέπει να πω ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις, αν έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο που είναι δυνητικά βίος και οπλοφορεί κιόλα, έγνοια μας είναι να φύγουμε και να γλιτώσουμε. Πολύ σωστό είναι που άλλαξε αριθμό τηλεφώνου, που έκανες φορμάτ του κινητό σου και τον μπλοκάρες από παντού. Μπράβο. Εύχομαι συχνά να ακούμε τέτοιε ιστορίε επιτυχία εδώ στο κανάλι μα. Σα κλείνω τώρα γιατί έχουμε μα το ρέμα να κάνουμε.